Καλησπέρα κύριε Κουρμούλη. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο για την έκβαση της συζήτησης στη Βουλή. Ναι, νομίζω ότι αυτό που αναδείχθηκε καθαρά στην τριήμερη συζήτηση στη Βουλή ήταν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, το κόμμα μας, το μοναδικό κόμμα το οποίο με συνέπεια μπορεί να υπερασπιστεί τα λαϊκά δικαιώματα και τις ελευθερίες από αυτό το πολυδέδαλο, το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμβολή της σημερινής κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων. Και μιλάμε για ένα πλαίσιο, θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από δεκάδες, εκατοντάδες νόμους, οδηγίες, κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό εθνικό δίκαιο με τις ψήφους όλων των κομμάτων. Εμείς, ξέρετε κύριε Μελιγκόνη, ότι δεν ασχολούμαστε περιστασιακά, ούτε περιμένουμε βέβαια να αρχίσει η προεκλογική περίοδος για να ασχοληθούμε με τα ζητήματα των λαϊκών ελευθεριών και των δικαιωμάτων. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί σαν κόμμα ιδιαίτερα, γιατί ξέρετε ότι υπήρξαμε και θύμα υποκλοπών και συνακροάσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας. Και είναι ένα θέμα το οποίο το αναδεικνύουμε σταθερά, το έχουμε ψηλά στην ατζέντα. Και θεωρούμε ότι τα κόμματα τα οποία σήμερα βρίσκονται σε αυτόν τον καυγά για το ποιος και το πού είναι αυτοί οι οποίοι στην πραγματικότητα ευθύνονται για αυτό το πλαίσιο και είναι αυτοί οι οποίοι προφανώς δεν μπορούν ούτε θέλουν να δώσουν λύση. Κύριε Κουρμούλη, ωστόσο, επειδή αν θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ο εισαγγελέας και οι αρχές που είχαν ερευνήσει αυτή την υπόθεση είχαν πει ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών φορέων, αλλά διάφοροι ιδιώτες οι οποίοι είχαν παγιδεύσει το τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Πώς συμψηφίζεται αυτή η ιστορία ή πώς μπαίνει τέλος πάντων στην ίδια εξίσωση? Ας μην χρησιμοποιήσω το ρήμα συμψηφίζεται, με τις επισυνδέσεις από την ΕΕΠ, την υπαγόμενη στο γραφείο Μητσοτάκη ΕΕΠ. Ξέρετε ότι στην τελευταία συνεδρίαση που έγινε της Επιτροπής Θεσμών και Διαβάνειας, που έγινε μετά από πάρα πολύ μεγάλη επιμονή του κόμματος μας και για μια υπόθεση που ξεκινάει από το 2016, είναι η πρώτη φορά που συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαβάνειας με αυτό το θέμα. Δεν θα μιλήσω για όλα αυτά τα στοιχεία, τα συνταρακτικά, τα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει και έχει παραδώσει στις αρμόδιες αρχές το κόμμα μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα σας μιλήσω μόνο για την τελευταία συνεδρία της Επιτροπής της Βουλής, όπου δύο εισαγγελείς έχουν αποφανθεί ότι πίσω από τις επισυνδέσεις, πίσω από τις παρακολουθήσεις στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, υπήρξε σίγουρα μηχανισμός, ο οποίος μάλιστα ακουμπάει και ξένα κράτη. Θέλω να πω, κύριε Μελιγκόνη, ότι κάποιος... Για το δικό μας το κράτος δεν λέει τίποτα. Γι' αυτό σας ρωτάω, επειδή εδώ δημιουργείται μία εικόνα, ο Τσίπρας παρακολουθούσε το ΚΚΕ, ο Μητσοτάκης παρακολουθεί τους υπουργούς του και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Το δικό μας το κράτος, κύριε Μελιγκόνη, εάν δεν παρακολουθούσε, καλό θα ήταν να έχει όλη τη διάθεση να ψάξει να δει ποιοι παρακολουθούν. Ναι. Το γεγονός τώρα από το 2016 μέχρι σήμερα, επί μια εξαετία, βρισκόμαστε απέναντι σε ένα brand affair για το ποιος θα κουκουλώσει περισσότερο την υπόθεση των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ, μας δείχνει ότι προφανώς υπάρχει συνευθύνη πάνω σε αυτό το πράγμα. Για να μην μιλήσω για την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου με μοιρασμένους ρόλους πραγματικά, ξαναστήθηκε ένα σκηνικό συγκάλυψης με την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και για μια ακόμη φορά έμεινε το πράγμα εκεί που έπρεπε να γίνει. Αλλά τέλος πάντων, επειδή φαίνεται ότι ορισμένοι πέφτουν και από τα σύννεφα με όλες αυτές τις εξελίξεις στην Ελλάδα, εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένα πραγματικό σκάνδαλο αυτό που συμβαίνει. Δεν το υποτιμάει κανένας και προφανώς πρέπει να ενδιαφέρει το λαό και να τον ενδιαφέρει επί της ουσίας, όπως επί της ουσίας προσπαθεί να το ανοίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για όσους λοιπόν πέφτουν από τα σύννεφα και θεωρούν ότι υπάρχει ελληνική ιδιαιτερότητα σε αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, εμείς θα τους παραπέμψουμε στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου, της ΣΠΕΓΑ, η οποία, αν θέλετε, μπορώ να σας διαβάζω και επιλέξει τι ακριβώς λέγεται στο πόρισμά της, όπου καταρχάς εντοπίζει ότι 14 ευρωπαϊκές χώρες στην Ευρώπη των 27, οι μισές κυβερνήσεις αξιοποιούν το σύστημα Predator για να μπορούν να παρακολουθούν, σας διαβάζω ακριβώς μεταξύ των χωρών, οι οποίες είναι μέσα η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ουγγαρία. Ναι. Προσέξτε τι λέει το πόρισμα. Λέει για τη στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων, ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων, δημοσιογράφων που δεν έχουν καμιά σχέση με σοβαρά εγκλήματα και δεν αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια. Ναι. Άρα λοιπόν, τι ψάχνουμε τώρα, με συγχωρείτε, στο τάλιρο γωνία?
Εδώ πέρα μιλάμε για ένα σύστημα πολυπλόκαμο, δικτυωμένο με μυστικές υπηρεσίες, επιχειρηματικούς ομίλους, κυβερνήσεις, το οποίο, κύριε Μενιγκόνη, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος στρέφεται πρώτα και κύρια απέναντι στον εχθρό λαό. Γιατί άμα κάτσετε και εξίσετε τις οδηγίες της κατευθύνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από τον τίτλο «Λάστιχο καταπολέμηση του ριζοσπαστισμού και της τρομοκρατίας», ναι, κρύβεται οποιαδήποτε ιδεολογία και δράση η οποία στρέφεται ενάντια στο σύστημα. Δηλαδή, ιδεολογία και δράση η οποία είναι κινητήρια δύναμη σε αγώνες διεκδικήσεις των εργαζόμενων του λαού και τελικά αμφισβητεί και το ίδιο το σύστημα. Και τέλος πάντων, ας δούμε τι γίνεται και στις άλλες χώρες. Ας μιλήσουμε για την Ισπανία και τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, η οποία εκεί πέρα είχε στήσει ένα ολόκληρο μηχανισμό για να παρακολουθεί τους πολιτικούς αντιπάλους στην Καταλωνία. Ας μιλήσουμε για τη Γαλλία, που ψήφισε μια πάρα πολύ αυστηρή αντιτρομοκρατική νομοθεσία και βάζει στο στόχαστρο τους πάντες των παρακολουθήσεων μετά τα γεγονότα και την επίθεση στο περιοδικό το οποίο σατήριζε τον Μωάμεθ. Ας μιλήσουμε, βεβαίως. Ας μιλήσουμε για τη Δανία, όπου υπάρχει νόμος ο οποίος στην πραγματικότητα δίνει τη δυνατότητα συλλογής και παρακολούθησης προσωπικών δεδομένων για το 67% του πληθυσμού. Ας μιλήσουμε λοιπόν για όλα αυτά, για όλο αυτό το μηχανισμό, ο οποίος επικάθεται πάνω από τα κεφάλια των λαών σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, και είναι δεδομένο ότι κανένα, μα κανένα ακόμα και καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να τον σώσει από αυτό το μηχανισμό, παρά μόνο η δική του πάλι, και στη χώρα μας εμείς αυτό ακριβώς τον καλούμε να κάνει, στηρίζοντας και το Κομμουνιστικό Κόμμα και στις επερχόμενες εκλογές. Κύριε Κουρμούλη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.